Σε ένα περιστατικό που μόνο ο ίδιο γνωρίζει, αναφέρεται ο δημοσιογράφο τη Χούριετ, Φατίχ και Τσιρτζέ, στο άρθρο του με τίτλο Παρενόχληση με πειρά από την ελληνική ακτοφυλακή σε τέχνη ναυτικό. Όπω υποστηρίζει, το περιστατικό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο στενό τη Μικάλη και περιγράφει: Η απόσταση μεταξύ τη Άμου και του ακροτηρίου Ντιντιν είναι σχεδόν ένα μίλι, μισό μίλι από την εισίδα Παναγιά. Είναι λοιπόν ένα στενό πέρασμα, δηλαδή αν φτερνιστείτε, ακούγεται εκεί. Και κάθε άνοιξη εκατοντάδε σκάφη πηγαίνουν νότια χρησιμοποιώντα αυτό το πέρασμα. Αν το λέω σωστά, είναι ένα στενό χωρί σύνορα για του ναυτικού. Μάθαμε ότι ένα ιστιοφόρο 32 ποδιών ενό ερασιτέχνη ναυτικού, περνώντα από το στενό τη Μικάλη, δέχτηκε πειρά παρενόχληση από το σκάφο τη ελληνική ακτοφυλακή. Τι συνέβη. Ο ερασιτέχνη καπετάνιος μας, ο οποίο είναι καρδιολόγο και η σύζυγός του, ενώ περνούσαν από το στενό τη Μικάλη, δέχτηκαν πειρά από σκάφο τη ελληνική ακτοφυλακή. Ο καπετάνιος, ο οποίο δέχτηκε σε κοντινή απόσταση τα πυρά, ενημερώνει την τουρκική ακτοφυλακή και στη συνέχεια την ελληνική ακτοφυλακή. Το αποτέλεσμα. Πανικό, φόβο και θυμό. Ο αρθρογράφο συνεχίζει καταγγέλλοντα την ελληνική πλευρά λόγω των εντατικών ελέγχων για πρόσφυγε μετανάστε. Φανταστείτε ότι έχετε προγραμματίσει διακοπέ. Θα πάτε στη θάλασσα με δικό σα σκάφο ή με σκάφο που έχετε νοικιάσει. Δουλεύει όλο το χρόνο. Θα ανακουφίζετε την κούραση των μηνών με τον αέρα και τη θάλασσα. Το όνειρό σα ήταν να ανοίξετε πανιά στο Αιγαίο. Και καθώ νομίζει ότι πλέει στι δικέ σου παραλίε, ξαφνικά ένα σκάφο τη ελληνική ακτοφυλακή ανοίγει πριν αντίον σου. Τι είναι αυτό τώρα, Έχουμε ξαναδεί παρόμοιε παρενοχλήσει. Μία συνεχή ένταση. Έρχεται και πάλι το καλοκαίρι. Θα πλέψουν εκατοντάδε και χιλιάδε βάρκε στη θάλασσα. Κάποιοι θα έρθουν εδώ από την Ελλάδα. Κάποιοι θα πάνε στα νησιά του Αιγαίου από εδώ. Πώ να ζει λοιπόν σε μία τέτοια ένταση, αναρωτιέται ο αρθρογράφο, ο οποίο καταλήγει ότι ενώ οι μαγαζάτορε στα ελληνικά νησιά ανυπομονούν για την άφηξη των Τούρκων για να κερδίσουν χρήματα, θα έπρεπε να συνεντηθούν οι Υπουργοί Άμυνα για να διευθετήσουν το θέμα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.